καλό. Αλλά δεν υπάρχει διαφωνία, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, ετοιμάσαμε ένα μνημόνιο. Κάναμε ένα ψήφισμα. Μπορείς να είσαι. Και κάποιος κάτι. Παρακτικό. Λέω, ετοιμάσαμε ένα μνημόνιο. Ναι. Όχι μνημόνιο. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, το συμπέρασμα που βγήκε απόψε. Ανοιχτό είναι. Ξαναπάρα το. Δεν μπορεί, γιατί κάνει λίγο πιο εγκύσουνα. Λοιπόν, το συμπέρασμα που βγάλαμε εδώ απόψε, ομόφωνα, με τους συναδέλφους που καθένας είπε τη γνώμη του, ήταν το εξής. Πρώτον, η Λαϊκή να παραμείνει όπως είναι μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα της ανάπλασης. Δεύτερον, απαιτούμε την παρουσία μας στα Δημοτικά Συμβούλια όταν είναι να ψηφιστεί αυτό το θέμα. Τρίτον, να τεθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί του Δήμου για τη λαϊκή αγορά. Και τέταρτον, να περάσουμε στον Οργανισμό των Λαϊκών Αγορών, στο σύλλογό τους δηλαδή, να μπορεί ο κάθε έμπορος από εμάς, αν επιθυμεί, να εκθέτει τα προϊόντα στα πεζοδρόμια μπροστά μας. Να περάσουμε στον Οργανισμό των Λαϊκών Αγορών, να μπορεί ο κάθε έμπορος από εμάς, αν επιθυμεί ο ίδιος, να μπορεί να εκθέτει τα προϊόντα μπροστά στο πεζοδρόμιο του. Θα συζητήσουμε και το Συντηρητικό Συμβούλιο και με την πλειοψηφία. Κάποια πράγματα φαίνονται λογικά. Ακούστε. Μίλησα για το που σημαίνει τον Πρόεδρο. Εντάξει, το να παραμείνει λαϊκή εκεί ως όπου ξεκινήσει η ανάπλαση, έγινε ένα λογικό αίτημα. Απλά εγώ σας ζητώ να ανοίξει ο δρόμος για να έχει πρόεδρο στο Δημαρχείο. Πρόεδρο. Διαβολείται. Εκεί δηλαδή δίπλα στο αυτό να ανοίξει, να μπορεί να έρθει ένας παππούς κατευθείαν στο Δημαρχείο, από εκεί κάτω από το, μπροστά από τον Κωνσταντινίδη. Έτσι. Ένα. Τα υπόλοιπα μπορούν να όσο ξεκινήσει η ανάπλαση να μείνουν. Δεν έχουν κανένα βασική αντίληψη. Είμαστε έτοιμοι όμως όταν ξεκινήσει η ανάπλαση, παιδιά, να ξέρουν πού θα πάμε. Έτσι. Αυτό είναι μια πρώτη σκέψη που κάνω, αλλά χρειάζεται να συζητήσουμε και με την πλειοψηφία, του κ. Σαντεδημάρχου και την πλειοψηφία. Και ακολούθως να περάσει, εντάξει, αν συμφωνήσουμε όλοι, δεν θα το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι κι αλλιώς στο Δημοτικό Συμβούλιο θα βάζαμε αλλαγές. Για μια φυσάμενη κατάσταση δεν χρειάζεται να το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε όμως για τη στιγμή που θα ξεκινήσει η ανάπλαση, έτσι. Να το έχετε κατά νου, θα έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Όπως είπα και προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην διαβούλευση. Εμείς δεν θα κάνουμε κίνηση η οποία θα είναι εντελώς αντίθετη του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια χρυσή τομή, έτσι ώστε και η αγορά να λειτουργεί και οι έμποροι να αμυνθύνονται, παράλληλα όμως να λειτουργεί και η πόλη. Έτσι. Εμείς είχαμε μια συγκεκριμένη έτσι, άποψη δική μας, γιατί έτσι πιστεύαμε, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουμε και το αλάτιτο. Πρόταση η οποία στέκεται στον χρόνο που θα ξεκινήσει η ανάπλαση, να τη συζητήσουμε και είμαστε εδώ. Έχουμε διάστημα 3-4-5 μηνών να τα συζητήσουμε και να βρούμε μια κοινή λύση. Το δεύτερο. Το δεύτερο είναι ότι απαιτούμε την παρουσία μας στα Δημοτικά Συμβούλια όταν είναι να ψηφιστεί αυτό το θέμα. Τα Δημοτικά Συμβούλια είναι ανοιχτά, είναι online και όχι μόνο. Εμείς θέλουμε να έχετε. Εγώ και απαιτείτε. Θέλουμε να έχετε. Δεν είναι να παρουσιάζετε ανοιχτέ στήρες. Και υποσχέθηκε ο Δήμαρχος την τελευταία φορά στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θέματα που άπτονται κάποιο φορέα. Θα παίρνετε προσθέσει από του εκδότε αν άπτονται λίγο. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Εγώ σε προϊκό σύλλογο είμαι, έτσι. Αν άπτονται λίγο και ενδιαφέροντα σα. Γιατί κάποιο θέμα εμεί μπορεί να μην ξέρουμε ότι άπτονται το ενδιαφέροντα σα, αλλά παίρνετε πρόσκληση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα διαφέρουμε ακόμα την ένα πράγμα εσά, θα διαφέρουμε τη λίστα όσο μπορούμε περισσότερο. Και κανονισμό ψήφιση και ψήφιση κανονισμού λαϊκή αγορά. Τον έχουμε αύριο. Όχι, δεν τον έχουμε. Αλλά τον βάλουμε μέχρι τέλος του μήνα, είπαμε. Θα τον... Έχουμε ένα θέμα για λαϊκή αγορά. Τι είναι? Για τις άδειες. Για τις άδειες, ναι. Παράταση αδειών. αλλά μέχρι τέλος του μήνα θα φέρουμε και τον κανονισμό. Δεν διαφωνούμε, μας διευκρινούν και εμάς. Όσον αφορά για τους μηχανισμούς, ήδη ο κ. Λαζαριώτης, που είναι και αρμόδιος για την δημοτική αστυνομία, μια και ανοίξει το βιβλίο, τους βγάζει κάθε Δευτέρα έξω. Είναι δημοτικοί αστυνόμοι, θα μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα όταν ψηφιστεί ο κανονισμό τη λαϊκή αγορά. Έτσι το είπαμε και προχτές, στη διαβούλευση. Για τέταρτο. Να περάσουμε στον Οργανισμό των Λαϊκών Αγορών. Ναι, ακούστε. Θέλει λίγο σκέψη.
Πρέπει να το μετρήσουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω ποια είναι η θέση δική σας. Πρέπει να το μετρήσουμε για να μην δημιουργούνται αντιδράσεις και από τους κατοίκους. Η όποια απόφασή μας πρέπει να παίρνει κι άλλους υπόψη και όχι μόνο τον Υπουργικό Σύλλογο. Εγώ πρέπει να αιτιολογήσουμε γιατί εκτεθέρονται από τα περίπουλα και παραπάνω κόσμο. Και ο καθένας μπορεί να βγάζει κάτι το οποίο είναι προσφορά. Λόγω Γιώργο, λογικό είναι και έτσι καταρχήν δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει κανείς, αλλά πραγματικά καταρχήν την νομιμότητα που είπε ο Νίκος. Έτσι πρώτον. Δεύτερον, υπάρχει εμπειρία του Βελβεντού που βγάζουν οι έμποροι έξω και υπάρχει αντίδραση από κατοίκους. Δεν λέω από πολλούς ή από λίγους. Αλλά γι' αυτό λέω πρέπει να το ζυγίσουμε. Δεν είναι απλό. Αυτό το τρίτο, το τέταρτο μάθημα, πρέπει να το συζητήσουμε. Θα είμαστε σε επαφή και με τον πρόεδρο εδώ και με το Διοικητικό Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε μια κοινή πρόταση. Εντάξει, αν μπορεί να αισθανθεί, να το κάνουμε. Καταλαβαίνουμε το κίνητρο όμως. Δήθηκε μπροστά σε μένα εκεί πέρα, έλεγε ότι ο δημοτικός αστυνόμος ήθελε να κάνει μια σύσταση τον Δημήτρη απέναντι. Γιατί ο Δημήτρης είχε κάποια παπούτσια έξω γραμμένα. Που σημαίνει ότι αν αυτοί έρχονται και μας γράφουν εμάς, δεν θα μπορούμε να βγάλουμε πράγματα έξω. Εντάξει, παιδιά, δεν θα κάνει η αστυνομία χωρίς την δική μας θέληση. Επειδή είναι για την προηγούμενη δημοτική αρχή, όταν ήμουν εγώ αντιδήμαρχος, είχαμε κάνει πρόταση τα μαγαζιά, κάποια μαγαζιά να βγάζουν κάποια εκθέματα έξω. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι ήταν πολλά μαγαζιά. Ήταν 4-5, ξέρω εγώ, αυτό το νομίζω. Μην νομίζετε επειδή λέμε τώρα ότι θα βγάζουν όλα τα μαγαζιά. Δεν θα βγάλουν τα μαγαζιά. Εμείς αν εφαρμόσουμε τα μαγαζιά. Αλλά κάποιος που θα βγάλει, να μην έχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε για δημοκρατίες. Ναι, ναι. Αλλά κάποιος που θα βγάλει, δεν έχει πρόβλημα δηλαδή. Εφαρμόζουμε για όλους ή για κανέναν, έτσι. Πρέπει να το δούμε, παιδιά. Αυτό το τέταρτο θέλει και συζήτηση και σκέψη έτσι, και έρευνα. Εντάξει, δεν μπορούμε να το δούμε. Το αμέσως το καταλαβαίνω. Θα είμαστε σε επαφή, θα μιλάμε. Δεν είναι κανένα εύκολο άλλωστε να σας έλεγα ναι ή όχι. Συναντήσεις με τον Αλλά για τα άλλα θέματα νομίζω ότι παραβιάζονται ανοιχτές στήρες. Έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε πρόβλημα, τα είχαμε συζητήσει και το μεσημέρι. Ήθελα μόνο να συμπληρώσω το εξής. Μπορεί κάποια πράγματα λίγο να σας δυσκολεύουν ή να σας βγάζουν από την ησυχία σας, από την ερμηνεία σας. Είναι λογικό κάθε αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε στην κοινωνία να έχει αντιδράσει. Είναι ο άνθρωπος, είναι φύση συντηρητικών και μόλις πας να αλλάξει κάτι που το έχει δεδομένο, σηκώνει επανάσταση. Είναι λογικό. Στην κοινωνία, στον τόπο εδώ, ιδιαίτερα στην έδρα του Δήμου που έχει τους περισσότερους κατοίκους και όχι μόνο. Θέλουμε να κάνουμε αλλαγές για να σηματοδοτήσουμε και μια τροχιά ανάπτυξης. Αυτό που είναι σήμερα δεν είναι καλό. Και πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Εσείς έχετε καλύτερο πρόβλημα από τη δημοτική αρχή. Εάν συμφωνήσουμε σε αυτό, μπορούμε μετά με ανοιχτά μυαλά όλοι να συμφωνήσουμε στο πού θα πάμε την πόλη, στο πού θα πάμε το Δήμο. Και εδώ είμαστε από τις 11.30 ώρα και συζητάμε αυτό το θέμα. Και εδώ είμαστε να βρούμε κοινές λύσεις, αλλά παράκληση, θέλω ανοιχτά μυαλά. Που να δέχονται νέες ιδέες. Εγώ σας λέω με κάθε ειλικρίνεια ότι ό,τι προτείνω, το προτείνω επειδή το πιστεύω. Έχω δικαίωμα να έχω και εγώ άποψη. Δεν σημαίνει ότι θέλω να επιβάλλω την άποψή μου. Έχω δικαίωμα να τη λέω θαρετά, φανερά, με όλο το κόστος, αλλά το δικαίωμα γνώμης το έχουν όλοι. Και εγώ ως δήμαρχος έχω δικαίωμα γνώμης. Θέλω λοιπόν όταν κάνω μια πρόταση να την ακούτε με θετική άποψη, όχι με αρνητισμό. Δεν θα επιβάλλουμε όμως καμιά άποψη δική μας παρά τη θέληση της κοινωνίας. Άλλωστε δεν έχει νόημα. Καμιά πρόταση, καμιά ενέργεια δεν περπατά αν δεν έχει την αποδοχή της κοινωνίας. Απλά χρειάζεται υπομονή, εξαντλητική δουλειά προκειμένου να βρούμε μια σύνθεση για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή και εμείς ως Δημοτική Αρχή να ακούμε την κοινωνία και εσείς ως ενεργοί πολίτες ή ως μια κοινωνική, ισχυρή κοινωνική ομάδα να δείξει νέες προτάσεις. Έτσι. Αυτό που είναι πάντως η πόλη και αυτό που είναι Δήμος σήμερα δεν είναι καλό. Έχουμε φτάσει στο τέρμα, πιο κάτω δεν θα πάμε. Τόσο αν έχουμε φιλοδοξία να πάμε ακόμα πιο κάτω, να είναι μια αποβεβαιωρισμό. Έτσι κι αλλιώς η οικονομική κατάσταση του επίπεδου χώρας είναι άσχημη. Εμείς στο βαθμό που μπορούμε, με ό,τι έσοδα έχουμε, με ό,τι οικονομικές δυνατότητες έχουμε, θα προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε θετικά
και ζητάμε τη δική σας συμπαράσταση. Θετικά εκεί που πράγματι υπάρχει αντικείμενο, αρνητικά εκεί που βλέπουμε ότι πράγματι οι προτάσεις δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Έτσι, να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας να με περιμένετε και τιμή μας κιόλας. Θα είμαστε εδώ για κάθε συζήτηση και να βρούμε κοινές λύσεις. Έμαθα βέβαια ότι δυσανασχετήσατε στην αρχή, γι' αυτό και έκανα την τελευταία τοποθέτηση, ότι εμείς είμαστε για όλα. Δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε το θάρρος της γνώμης και τη λέμε φανερά. Πιθανόν ακόμα η κοινωνία να μην έχει την υπομονή και την υποδομή να δεχθεί ειλικρινείς ανθρώπους, αλλά εγώ έτσι ήμουνα, την αλήθεια να λέω και όποιο κόστος έχω, παιδιά, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Όταν χαιρόμαστε. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε και να συμπληρώσω ακόμα ένα, ότι μια και είστε εδώ σήμερα και αναφέρομαι όλα αυτά για τη λαϊκή, ότι θέλω οι προμηθευτές του Δήμου Σιλβίου όσο το δυνατόν νωρίτερα να μπορούν να πάρουν κάποια χρήματα, γιατί υπάρχουν μεγάλες ανάγκες και το βλέπετε και μόνος σας. Είχαμε πει στην πρώτη συγκέντρωση που κάναμε τις 15 Ιανουαρίου, δηλαδή κατά τις 15 Απριλίου, ότι θα αρχίσουν να πληρώνονται. Ακούω πολλά παράπονα από συναδέλφους. Και πέρασε πολύς καιρός, πέρασαν άλλοι 2 μήνες από τότε, ακριβώς. Γι' αυτό δείτε το λίγο το θέμα, σας παρακαλώ, λοιπόν, γιατί υπάρχει μεγάλη... Καλά και σχεδόμενες στην ευκαιρία, ναι. Να το πω ζητώ, λοιπόν. Υπάρχουν εντάγματα στον Επίτροπο, πρέπει να συνθέσουμε στο εξής, ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος πληρώνει μέσα από διαδικασίες συγκεκριμένες, οι οποίες ποιες είναι, αφού κρατηθούν κόβεται το τιμολόγιο, το οποίο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πάει στον Επίτροπο για έλεγχο. Αυτός υπομένει την τελική υπογραφή. Έτσι, λοιπόν. Την πρώτη τελευταία τη βάζω εγώ και την τελευταία τη βάζει ο Επίτροπος και μετά και την πληρώνεται. Αυτή τη στιγμή στον Επίτροπο είναι 400.000 και περιμένουν υπογραφή. 340 πρέπει. 400.000 περιμένουν υπογραφή. Μας είπε ότι ξεμπλοκάρισε μετά από παρακλήσεις, δηλαδή. Αναγκάστηκα και εγώ 2 φορές να μιλάω με τον Επίτροπο του παρακαλυτό. Δεν είναι να συγκρουστώ μαζί του, γιατί άμα πάει και δεν είναι σίγουρο να συγκρουστώ, γιατί μας καθυστερεί η τιμολόγια. Αλλά επειδή είναι μια ανεξάρτητη αρχή, δεν είπα και ότι στο Υπουργείο Ιστορικών, ότι στην Περιφέρεια είναι Υπουργείο Δικαιοσύνης ανεξάρτητη αρχή και είναι ακριβώς ανεξάρτητη για να μας ελέγχει. Πάμε στο παρακαλυτό. Οι πληροφορίες μας σήμερα από την Οικονομική Υπηρεσία είναι ότι έχει αποδεσμεύσει αρκετά τιμολόγια, κυρίως κάψιμα, λιμνίτες. Το έτος των δικών συμβουλίων και κάποια άλλα, τα οποία θα αρχίσουν να πληρώνονται από την Πέμπτη και μετά. Θεωρώ όμως ότι αφού πήραν τον δρόμο, όλα αυτά τα λεφτά μέσα στο ρυθμό 15 μήνων θα εκτεμιστούν όλα. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε στο ταμείο άλλα 1.245, τα οποία μας περιμένουμε να φύγουν αυτά είναι από λεφτά έργων. Έμεσα έρχονται και εκείνα. Δηλαδή, όταν δίνει τον εργολάβο, ο οποίος έχει πάρει από την τοπική κοινωνία υλικά, είναι σίγουρο ότι θα πληρώσει και την τοπική κοινωνία εργολάβους. Αλλά είναι το δεύτερο κομμάτι, περιμένουμε να εξαντλήσει όλα εκείνα τα πολλά τιμολόγια, τα εντάλματα που λένε, να αρχίσουν να πληρώνουν και μετά σταδιακά θα στείλουμε. Τώρα είχε η κυρία, είναι και ένας, είναι και μία υπάλληλος. Δηλαδή, και πώς θα τη σπηδίζω κι εγώ για πολλά, λέει, είμαι μία. Και εσείς, και ο Δήμος Κουζάνης, και ο Δήμος Ερωδέας, και ο Δήμος Βουΐου, και το ΤΕΙ και το νοσοκομείο και ποιοι άλλοι είναι. Και είναι ευαισθητισμένοι από μια από στήδες, ας πούμε, εντάγματα. Τέλος πάντων, ξεκίνησαν, πληρώνονται, πιστεύω ότι τα πληρωθούν. Για τα φετινά τιμολόγια είναι 200.000, 185 έχουν τερματοποιηθεί. Ξέρω ακριβώς το νούμερο γιατί σήμερα το συζήτησαν την Οικονομική Υπηρεσία. Θα τερματοποιήσουμε άλλα, αλλά δώσαμε προτεραιότητα στα περσινά τα 256. 185 φετινά και θα ανταμετωπίσουμε και άλλα. Ήδη δηλαδή έχω δώσει εντολή να ανταμετωπίσουν και άλλα περσινά και σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή πήραμε και αποφάσεις για κάποια άλλα περσινά γιατί χρειάζεται να εγγραφιστώσουν. Έχει μια διαδικασία τέλος πάντων. Πρέπει να κρατούνται οι διαδικασίες. Έχουμε αποφασίσει ως Δημοτική Αρχή και εγώ ως άτομο ότι δεν θα κάνουμε καμιά παρανομία παρόλο που ξέρουμε ότι μπορεί να έχουμε πολιτικό κόστος. Έω όταν βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ξέρω ότι στην αρχή ο κόσμο θα δυσανασχεθεί, θα γκρινιάζει, αλλά κάποια στιγμή όταν φύγουν τα πολλά εντάγματα, αυτά τα λεφτά που θα υπάρχουν θα πληρώνονται μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Θα μπει σε μια σειρά δηλαδή και στην Οικονομική Επιτροπή και στην Οικονομική Υπηρεσία, αλλά και σε αυτά που τα βλέπει ο Επίτροπο,
έτσι ώστε να τρέχουν κανονικά τα τιμολόγια. Πάντως αυτό που δεν αναβαλάμε είναι ότι εμείς δεν έχουμε καμιά διάθεση να ξεπεράσουμε τις διαδικασίες. Θα κάνουμε ό,τι λέει ο νόμος, γιατί όπως καταλαβαίνετε και η προσωπική μας τιμή και η υπόσταση είναι πάνω απ' όλα. Να βοηθήσουμε, άλλο να εκκρεμάσουμε τους εαυτούς μας και τις οικογένειές μας. Και αυτό σας παρακαλώ, έτσι, κατανόηση όσο μπορείτε να έχετε. Βέβαια πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο κόσμος έχει δίκιο. Έτσι. Είπαμε 15 Απριλίου θα ανοίξει ο προπολογισμός, θα αρχίσουμε να κόβουμε εντάλματα. Στείλαμε εντάλματα. Μεγάλη Πέμπτη έχω εντάλμα που είναι ακόμα μέσα. Δεν θα πω το όνομα ποιο είναι, γιατί δεν κάνει, για να μην εκθέσω άλλο. Αλλά είναι από τη Μεγάλη Πέμπτη και είναι περσινό έντάλμα. Κανονικά έπρεπε να υπογραφεί κατευθείαν και να φύγει. Παρ' όλα αυτά δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Έτσι. Έχει δίκιο ο κόσμος, χρειάζεται λίγο υπομονή, ώστε να τα βάλουμε στην αίσθηση. Ευχαριστούμε για την ώρα. Πάντως στο σύνολο θα είναι 2 εκατομμύρια που θα πληρώσουμε. Δηλαδή, δηλαδή 245 και 545 για να πληρώσουμε τα 350 που έχουν περίσσευμα και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πληρώνουμε και από αυτά. Θα πάει στα 2 εκατομμύρια, πιστεύουμε, μέχρι και τον Ιούλιο. Ωραία. Και για να κλείσουμε το θέμα της λαϊκής, με το θέμα του διαδρόμου που είπατε, θα το δούμε μαζί φυσικά. Αυτό, για να, όπως είπατε, γιατί και τα άκουσαν και οι συνάδελφοι. Πρέπει να τους βάλουμε κάπου αλλού τους ανθρώπους αυτούς. Αν μειώσουν τα τετραγωνικά τους, πιστεύω ότι τους παίρνει. Εντάξει, θα το δούμε με την εθνική υπηρεσία να ρωτήσουμε. Να έχει καθένας όσο έχει δηλώσει. Να είναι δρομάκι, να μην είναι λεωφόρος. Να έχει καθένας όσο έχει δηλώσει. Αυτό εδώ, να είναι δρομάκι, να μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο. Το ακούσετε οι συνάδελφοι. Ναι. Ο κ. Βαζαριώτης, ο αντιδήμαρχος, κάτι θέλει να μας πει. Κανονισμό. Και ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι δεν θα φύγει η λαϊκή τώρα. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, αν δεν έχουμε συγκεκριμένη οριοθέτηση που θα πάει. Λοιπόν, τον αφήσουμε εδώ, αναγκαστικά, τον αφήσουμε εδώ τώρα προς το παρόν. Ναι, γιατί είπες ότι μέχρι τέλος του μήνα πιθανόν δεν μπορούμε να ψηφίσουμε αν δεν ορίσουμε συγκεκριμένα σε ποιους δρόμους θα γίνει η λαϊκή αγορά. Ψηφίζουμε τους δρόμους. Εδώ που είναι, εκτός από αυτόν τον δρόμο. Πρόεδρε, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα δρόμους. Τι να πούμε, πού θα πάει η λαϊκή αγορά. Για να ξέρουμε μέχρι τότε δεν θα υπάρχει κανονισμός λειτουργίας και άρα η δημοτική αστυνομία δεν μπορεί να κάνει σοβαρό έλεγχο. Να μην έχουμε απαιτήσει από τη δημοτική αστυνομία να κάνει έλεγχο. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Χωρίς κανονισμό λειτουργίας δεν μπορεί να κάνει έλεγχο. Θα τους πάρει μέσα. Πότε μπορούν να αλλάξουν. Θα το δούμε, ας πούμε. Εδώ δεν μπορεί να υπάρχει κανονισμός λειτουργίας όταν είναι το παζάρι εδώ. Ναι, πρέπει να οριοθετηθούν οι οδοί, οι δρόμοι. Εντάξει, από το δύο δήμαρχος, αφού μαζί του λόγου σου επιζήτουν. Πήρα μια μικροδέσμευση και βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να το συζητήσουμε για να αυτό που λέμε να είναι σίγουρο. Βλέπω ότι έχει διάθεση του λόγου να το λύσει. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δημοτική, κύριε Αντιδημοτική. Όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς θα κάτσουμε λίγο αν θέλουμε συνάδελφοι να συμπληρώσουμε. Θα βάζω παρόλο. Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε λίγο από τους συνάδελφοι. 3 Ιουλίου, 4 Πέμπτη. Ναι, να αναφέρομαι για το ωράριο που ανέφερε ο συνάδελφος ο κ. Καρακουλάκης. Είχαμε παλιά, από χρόνια πολλά, ένα